Η εξωτερική πολιτική ήταν το θέμα της συζήτησης που έγινε χθες το απόγευμα στο στέκι της Νέας Πόλης στην Καβάλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς σε Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο. Ο μιλητής ήταν ο Κώστας Ήσυχος, συντονιστής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής και μέλος της συντονιστικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμμετείχαν αρκετά μέλη και στελέχη του κόμματος σε τοπικό επίπεδο. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν για μια ριζοσπαστική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, το πρώτο μέρος της εισήγησης επικεντρώθηκε στην πολιτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα φαινόμενα της κοινωνίας όπως η ανεργία, η φτώχεια και οι αυτοκτονίες που συνεχώς αυξάνονται. Την έννοια αυτή, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε και εδώ οι οργανώσεις με βάση και τη δική τους γνώση της τοπικής γεωγραφίας της εργασιακής, της κοινωνικής, που δεν διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η ανεργία καλπάζει, η ανέχεια επίσης, η μετανάστευση της νεολαίας, οι γυναίκες που έχουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ανεργίας από τους άντρες, εργοστάσια που κλείνουν, η πείνα και η ανέχεια που πολλές φορές δεν είναι γνωστή, ακόμα και οι αυτοκτονίες, οι οποίες δεν καταγράφονται πλέον από τα μίντια και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε με κάποια στοιχεία που έρχονται με ένα ερασιτεχνικό παρατηρητήριο που έχουμε κάνει σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχουμε συνεχή αύξηση των αυτοκτονίων, κάτι το οποίο πλέον δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας, διότι οι αντίπαλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι σπίθες που άναψαν εξεγέρσεις όχι τόσο μακριά από τη χώρα μας, στην Τινησία και αλλού, ξεκίνησαν από αυτοπυρπολήσεις μικροπολιτών και άλλων τέτοιων δεδομένων, μελετούν οι αντίπαλοι μας και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να αφαιθεί κανένα περιθώριο συναισθηματικής, ιδεολογικής, πολιτικής, κοινωνικής προσέγγισης από τις δυνάμεις της αριστεράς και της κοινωνίας για να υπάρξει αυτή η αναγκαία σπίθα να ξεδιπλωθεί μια πολύ μεγάλη μαζική ειρηνική εξέγερση που θα δώσει τέλος σε αυτή την απάνθρωπη, νεοφιλελεύθερη, δογματική πολιτική κοινωνικής γενοκτονίας. Σε ολόκληρη την Ελλάδα γίνεται αυτή η συζήτηση αυτές τις μέρες. Τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε, πώς προχωράμε απέναντι σε αυτή τη σχεδιασμένη επίθεση. Δεν βρισκόμαστε σε ύπνωση. Κάνουμε και εμείς τη δική μας επεξεργασία και τους προβληματισμούς μας και τις επόμενες μέρες και πιστεύω στην Εγκεντρική Επιτροπή στις 2 και 3 Φλεβάρι θα αναγγελθεί προς την κοινωνία ένα γενναίο πρόγραμμα εξωστρέφειας, ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Το κόμμα μας έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο πολιτικό ένιγμα ανά τον κόσμο. Θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία για να καταλάβετε και να κατανοήσετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί αυτό, είναι μέρος αυτού του ενίγματος για την Ελλάδα και ειδικά για μας, το τι πολιτικός φορέας είμαστε, το τι εκφράζουμε, ποιες είναι οι αναφορές μας, τι σχεδιάζουμε, ποιο είναι το πρόγραμμά μας, αλλά και αυτή η μεγάλη ελπίδα που ξεκίνησε στην Ευρώπη και τον κόσμο με αυτό το ποσοστό που ξεπέρασε ακόμα και τις πιο ελπιδοφόρες αλλά και εχθρικές φαντασίες ανθρώπων και φορέων και συστημάτων. Αποτελεί ελπίδα για τον κόσμο. Μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο επίβολο αυτό που λέω και ίσως να νομίζετε ότι κάπου και εμείς μπορούμε, όπως λένε και οι νέοι, να ψωνιστούμε μεταξύ μας.